Έχουμε τους κριτικούς εκεί στην περιοχή σε λίγα δευτερόλεπτα. Εύη, να παραμείνεις, γιατί εσύ το έκλεισες το θέμα και ξέρω την αγάπη σου για αυτό το σύλλογο. Έχουμε όμως ένα μικρό βίντεο να παρακολουθήσουμε. Για να το δούμε, για να πάμε να πούμε στο κλίμα. Επιστρέψουμε εδώ. Πού θα πάμε? Θα πάμε στον Σύλλογο Κριτών Αρτέμιδος, ναι. Αττικής, τον κύριο Μανώλη Βασιλάκη, τον πρόεδρο, και τον κύριο Μύρο Σιγκελάκη, γραμματέα του Συλλόγου. Καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είστε καλά? Είμαστε καλά, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Από πού να ξεκινήσουμε τώρα? Να ξεκινήσουμε από αυτή την σύμπραξη 13 συλλόγων Κριτών στην περιφέρεια Αττικής, εκεί στην Αττική, όπου πραγματικά προχωρήσατε σε μια ξεχωριστή εκδήλωση για τη μάχη της Κρήτης και μια πρωτοβουλία που μας κάνει όλους εδώ υπερήφανους. Να ξεκινήσουμε, πρόεδρε, με εσάς. Να ξεκινήσουμε. Για πείτε μας πώς προχωρήσατε σε αυτή τη συνεργασία, τι κρύβεται από πίσω και ποιος ο βασικός στόχος? Δεν κρύβεται τίποτα από πίσω. Ξεκίνησε το 2018. Θετικό εννοούσα, δεν λέω τίποτα παρασκηνιακό. Κάτι θετικό να κρύβεται. Ομόνια, καλή σχέση, κοινό όραμα. Εννοείται ότι υπάρχει πάρα πολύ καλή σχέση με τους 13 συλλόγους. Μια ομόνια, μια πολύ καλή συνύπαρξη. Ευελπιστούμε ότι κάθε χρόνο θα ετοιμάζουμε κάτι καλό σε κάποια άλλη πόλη από τις 13 που συμμετέχουμε. Φέτος είχαμε επιλέξει εμείς να είμαστε διοργανωτές. Ήταν μια καταπληκτική βραδιά, περάσαμε υπέροχα, ο κόσμος το ευχαριστήθηκε πάρα πολύ, είχε αρκετή προσέλευση κόσμου, ήταν όλα τέλεια. Κύριε Σιγκελάκη, για πείτε μας αυτή η συνύπαρξη πόσο όμορφη είναι εκεί ανθρώπων που αγαπούν την Κρήτη, έστω μακριά, αλλά βλέπω ότι μέσα από τις πρωτοβουλίες σας ακριβώς, κρατάτε την... Ακριβώς. Εδώ, τουλάχιστον εμείς οι Κρήτες της Αττικής προσπαθούμε να έχουμε ψηλά τα ήθη και τα έθιμα της Κρήτης, γιατί μας λείπει λίγο παραπάνω η Κρήτη. Έτσι προσπαθήσαμε όλοι οι σύλλογοι της Ανατολικής Αττικής και των κύριων περιοχών να κάνουμε στα πλαίσια εορτασμών για τη μάχη της Κρήτης, όπως σας είπε και ο πρόεδρος, σε αυτό το φεστιβάλ, για να μαθαίνουν οι νέοι, να θυμούνται οι παλιοί, και μέσα σε μια σύμπραξη και σε μια ομόνοια που έχουμε εδώ πέρα πάνω η κριτική, προσπαθούμε να παράγουμε πολιτισμό. Προσπαθούμε να μαθαίνουμε τα νέα παιδιά, να μάθουν καταρχάς για αυτό το ιστορικό γεγονός που συνέβη και στην Κρήτη το 1941, το οποίο είναι ένα από τα παγκόσμια γεγονότα, ένα πρωτότυπο γεγονός, ο τρόπος κατάληψης
της Κρήτης, η προσπάθεια, μάλλον η προσπάθεια και η κατάληψη της Κρήτης από τους Γερμανούς. Και σιγά σιγά όλο αυτό να μαθαίνουμε και να είμαστε όσο δυνατόν στον κόσμο να μαθαίνει το τι έχει γίνει εκείνη την εποχή. Κύριε Σιγκελάκη, μιλάμε έτσι για 13 συλλόγους Κρητών. Φαντάζομαι πλήθος κόσμου, όχι μόνο κριτικοί, άνθρωποι οι οποίοι σας στηρίζουν, αγαπούν την Κρήτη, την παράδοση, την ιστορία, ήρθαν να σας τιμήσουν και θα ξεχωρίσω από τις φωτογραφίες που βλέπουμε από την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε, τις στολές, όλο αυτό το ιδιαίτερο κλίμα το οποίο δημιουργήσατε. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι μαζί να βρεθούν την ίδια στιγμή με όλα αυτά τα έντονα συναισθήματα που θα νιώσατε? Πραγματικά δεν ήταν εύκολο όλο αυτό το εγχείρημα. Υπήρξε ατέλειωτες ώρες εργασίας και προσπάθειας σύνταξη κειμένων, γιατί έγιναν παρουσίαση όλων των χωρών, των περισσότερων μάλλον να το πω έτσι, των χωρών της Κρήτης. Ταυτόχρονα με εθελοντές προσπαθήσαμε και βρήκαμε άτομα τα οποία έχουν φτιάξει αυτές τις στολές και τις παρουσιάσαμε στο κοινό για να δει ακριβώς το πώς ήταν μια γερμανική στολή αλεξιπτωτιστή. Ακόμα είχαμε και στολές από Έλληνες αξιωματικούς. Έγινε μεγάλη προσπάθεια και αναζήτηση κειμένων από ξεχασμένους χορούς της Κρήτης, οι οποίοι δυστυχώς δεν παρουσιάζονται τόσο συχνά, για να βρούμε κείμενα τα οποία για να εξηγήσουμε στον κόσμο τι είναι αυτό που βλέπουν και σε ποιες περιοχές της Κρήτης χορεύονταν. Η προσέλευση του κόσμου ήταν πάρα πολύ καλή. Αν εξαιρέσουμε το γεγονός ότι την ημέρα του φεστιβάλ δυστυχώς επικρατούσαν στην περιοχή μας αέρες, οι οποίες και ήταν και κρύα λίγο η ατμόσφαιρα, αλλά γενικότερα η συγκέντρωση του κόσμου ήταν πάρα πολύ καλή και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι γι' αυτό. Και ευελπιστούμε και γενικότερα όλη η συλλαγή, από τη στιγμή που είδαμε τόσο μεγάλη, τόσο μεγάλη συγκέντρωση του κόσμου, να προσπαθήσουμε ότι αυτό το φεστιβάλ πάντα στα πλαίσια εορτασμού για την της Κρήτης να γίνεται κάθε χρόνο. Πρόεδρε, αναφερθήκατε πριν από λίγο και στην, και ο κύριος Σιγκελάκης βέβαια, στη συμμετοχή των νέων, και εκεί θέλω να εστιάσουμε λίγο. Είναι ένας από τους βασικούς στόχους το να δοθεί σκυτάλη και στην επόμενη γενιά, να βάλετε τα παιδιά τους νέους στο κλίμα της γενικότερης αγάπης και αφοσίωσης σε βασικές αξίες της Κρήτης όλα αυτά τα χρόνια? Έτσι ακριβώς. Αυτός είναι ο στόχος μας, να είναι ανοιχτοί οι σύλλογοι, να έρχονται νέα παιδιά, να μαθαίνουν όλους τους χορούς, γνωστούς και άγνωστους της Κρήτης, γιατί ο περισσότερος κόσμος ξέρει τους λίγους χορούς, όχι τους άγνωστους. Ο στόχος μας ήταν αυτός, να παρουσιάσουμε όσους περισσότερους χορούς μπορούμε, να τους μάθει ο κόσμος. Και τα νέα παιδιά φυσικά. Κύριε Σιγκελάκη, τι να περιμένουμε το επόμενο διάστημα? Προς το παρόν ξεκούραση, λίγο να ξεκουραστούμε, γιατί η κόπωση αυτή τη στιγμή μέχρι και σήμερα προσπαθούσαμε λίγο να ξεκουραστούμε. Στο επόμενο διάστημα είναι, εννοείται ότι προσπαθούμε να είναι καλύτερο. Θα υπάρξει πάλι συνάντηση όλων των συλλόγων που είμαστε συνοργανωτές όλο αυτό το φεστιβάλ. Και όπως σας είπα, πάντα υπάρχει προσπάθεια. Η προσπάθεια, βέβαια, όπως σας είπε και ο πρόεδρος, ξεκίνησε το 2019, που έγινε στους συλλόγους Γέρακας Παλίνης και το Σύλλογο Κρικρή, που είναι το Γλυκό Νερό Παλίνης πάλι, που ήταν πάλι στα πλαίσια εορτασμού για τη μάχη της Κρήτης. Έγινε τότε, χορεύτηκε κοντά από 150 χορευτές ταυτόχρονα πεντοζάλι. Μεσολάβησε η πανδημία. Ναι. Φέτος πάλι ξαναξεκινήσαμε την προσπάθειά μας. Του χρόνου πάλι πιστεύω ένας άλλος σύλλογος από τους συνδιοργανωτές θα αναλάβει πάλι, θα πάρει αυτό στη σκυτάλη και πιθανόν θα πάλι στο πλαίσιο εορτασμών για τη μάχη της Κρήτης θα κάνουμε ένα δρόμενο. Πιθανόν να είναι κάποιο φεστιβάλ, πιθανόν ακόμα δεν έχει αποφασιστεί, αλλά σίγουρα κάτι θα γίνει και του χρόνου. Πώς μπορούν, επειδή μας παρακολουθούν εδώ πέρα
και τηλεθεατές κριτική από την Αθήνα και θα έχουν και πολλές απορίες. Πώς μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή μαζί σας, να επικοινωνήσει μαζί σας, να γίνει μέλος του συλλόγου, κάποιος ο οποίος δεν σας γνωρίζει και σας έμαθε σήμερα? Να δώσετε τα τηλέφωνά μας. Σωστό, είναι πολύ ξεχωριστό, αλλά πρέπει να μας τα πείτε λίγο να τα επικαιροποιήσουμε, όχι τίποτα άλλο. Σαφώς, σαφώς. Υπάρχει σελίδα. Καταρχάς, πλέον είμαστε στην εποχή των ψηφιακών μέσων. Υπάρχει σελίδα στο Facebook του Συλλόγου Κριτών, γενικότερα και όλων των συνδιοργανωτών, που εκεί ανεβαίνουν πάντα όλες οι ενέργειες και οι εκδηλώσεις που κάνει κάθε σύλλογος και συγκεκριμένα και εμείς. Το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνει, είτε στο Instagram είτε στο Facebook, να πατήσει στην αναζήτηση Σύλλογος Κριτών Αρτέμιδος Πάτων και θα τον βγάλει κατευθείαν στην αναζήτηση, έτσι ώστε να γίνει μέλος του Συλλόγου μας. Ταυτόχρονα εκεί υπάρχουν και τα στοιχεία επικοινωνίας που υπάρχουν και του Προέδρου και τα δικά μου, που μπορεί να έρθει σε επικοινωνία, να έρθει στα γραφεία μας για να γραφτεί μέλος και να το γνωρίσουμε και από κοντά. Πρόεδρε, επειδή είστε και αρκετά ετοιμόλογος, από ό,τι έχω διαπιστώσει, μαντινάδα εδώ στους τηλεθεατές έχετε να απευθύνετε και να πείτε? Ή θα πρέπει να πω εγώ για σας? Μάλλον να πείτε εσείς, γιατί είμαι πια στα διάβαστα. Λοιπόν, άνω τελεία θα βάλουμε και θα την πείτε στην επόμενη σύνδεση, θα παραγματοποιήσουμε εδώ στην Κρήτη TV. Λοιπόν, την καλησπέρα μας. Να είστε καλά. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν.